Έστω και όλα αυτά τα πράγματα, τώρα γράφουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή το αυτοβιογραφικό αφήγημα, γιατί αυτό είναι οι διάτοτες, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο είδος. Νομίζω ότι γεννάει κάποια ερωτήματα ως είδος και θα προσπαθήσω μέσα από αυτά να έχει έτσι και το έναυσμα για την κουβέντα μας. Αν θέλετε να ξεκινήσετε από αυτά που θα πούμε εδώ. Ένα ερώτημα είναι, κάποιος ο οποίος διαβάζει ένα αυτοβιογραφικό αφήγημα, πιστεύει ότι όλα αυτά που γράφονται εκεί μέσα είναι και μόνο η αλήθεια? Εδώ βέβαια ο συγγραφέας ξεκινάει έτσι το βιβλίο του, στην εισαγωγή. Αυτή η ιστορία δεν είναι παραμύθι. Και θα μας πει και στο τέλος ότι όλα αυτά τα πρόσωπα δεν είναι φανταστικά, είναι πραγματικά πρόσωπα και φυσικά τον πιστεύουμε. Παρ' όλα αυτά, όταν το διαβάζεις, νομίζεις ότι διαβάζεις σε πάρα πολλά σημεία του ένα μυθιστόρημα. Νομίζεις ότι διαβάζεις μυθοπλασία. Φυσικά, σε αυτό συντελεί πάρα πολύ καλά, το είπε και η Ρούλα πριν, η συγγραφική του δυνότητα. Γιατί είναι πάρα πολύ καλός γραφιάς. Εγώ τη λέξη γραφιάς τη λέω με όλο το νόημα και την εννοώ. Είναι καλός συγγραφέας ο γραφιάς. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε ότι η ζωή κάνει και τα πιο εφάνταστα σενάρια, τις πιο παράδοξες ανατροπές και καμιά φορά ξεπερνάει και τη μυθοπλασία. Τούτο εδώ λοιπόν είναι αλήθεια όλο, Δημήτρη. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο μπορεί να προκύψει είναι, τέλος πάντων, μία προσωπική ιστορία, γιατί είναι μία ιστορία της ζωής του, η οποία διατρέχει πάνω από 3 δεκαετίες, από τον πόλεμο μέχρι την μεταπολίτευση, γιατί να αφορά κάποιον τρίτο. Γιατί ένας αναγνώστης να διαβάσει το αυτοβιογραφικό αφήγημα που έχει τη ζωή κάποιου που δεν τον ξέρει έτσι κι αλλιώς. Να μην ξεχνάμε όμως ότι η ζωή η δικιά μας η προσωπική είναι σε άρρηκτη θέση με τα γεγονότα τα οποία την περιβάλλουν. Που σημαίνει ότι διαβάζοντας ένα αυτοβιογραφικό αφήγημα προκειμένου τούτο, είναι σαν να έχουμε τη ζωή βέβαια του Δημήτρη του Μπούκουρα, αλλά σαν να είναι ένας καθρέφτης και πάνω του γράφει η ιστορία της Ελλάδας. Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος είναι ο Δημήτρης πολύ μικρό παιδί. Στην περίπτωση αυτή θα λέγαμε ότι η ιστορία, τα γεγονότα γράφουν πάνω στη ζωή του και μάλιστα την κάνουν να γυρίσει με μια πολύ τραγική εξέλιξη για τη ζωή αυτού του μικρού παιδιού. Το δεύτερο μέρος όμως, που συναντάμε τον Δημήτρη μαθητή, στρατιώτη, μετά την καριέρα του, ήταν δημοσιογράφος ο Δημήτρης, βλέπουμε ότι ως συνειδητός πια πολίτης, ο ίδιος επεμβαίνει στα δρόμενα της εποχής, στο βαθμό βέβαια που του αναλογεί. Είναι λοιπόν μια άρρηκτη σχέση, μια διαλεκτική σχέση θα λέγαμε καλύτερα. Η προσωπική ζωή λοιπόν κάποιου μας ενδιαφέρει, γιατί πίσω της διαβάζουμε και την ιστορία του τόπου. Ένα τρίτο ερώτημα που θα μπορούσε κάποιος έτσι να ρωτήσει όταν έχει μπροστά του αυτοβιογραφικό αφήγημα, είναι αν όλο αυτό την ώρα που γράφεται είναι συγκινησιακά φορτισμένο. Εγώ πιστεύω πως ναι, δεν γίνεται να το αποφύγεις. Το ερώτημα είναι αν όλη αυτή η συγκινησιακή φόρτιση βγαίνει στο χαρτί. Και ξέρετε, οι πιο καλοί συγγραφείς το ξέρουν ότι όταν τα γεγονότα τα ίδια είναι πολύ τραγικά, επιτρέψτε μου τη φράση, όταν τα γεγονότα κλαίνε, δεν είναι ανάγκη να κλαίει και η γραφή που τα περιγράφει. Ο Δημήτρης, από ένστικτο, από γνώση, δεν γνωρίζω, θα μας το πει, φαίνεται αυτό να το εφαρμόζει. Και έτσι διαβάζουμε πολύ τραγικά γεγονότα, αλλά με την πιο απλή, λιτή έκφραση. Και αυτό είναι μια πολύ σοφή επιλογή. Εδώ που τα λέμε, μην νομίζετε ότι είναι μόνο τραγικά γεγονότα, γιατί τούτος εδώ έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Και η ζωή έχει χιούμορ όμως. Εκεί που έχει την τραγική εξέλιξη, έχει το γύρισμα, έχει την άλλη όψη. Ένα τελευταίο ερώτημα είναι γιατί κάποιος να τα γράψει αυτά. Βέβαια, κάποιος γράφει τη ζωή του, αυτά που θυμάται, αυτά που γνωρίζει, γιατί θέλει να μείνει στο χαρτί. Να τα βάλει σε μια σειρά, να τα βλέπει για τον ίδιο, την οικογένειά του, ένα στενό κύκλο.
Γιατί όμως τα κοινοποιεί? Γιατί από τη στιγμή που αυτό γίνεται βιβλίο, φεύγει πια από αυτό το στενό κύκλο. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Δημήτρης νιώθει ένα χρέος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους διάτοντες που λέει και στο εξώφυλλο, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη ζωή του σε διάφορες καθοριστικές στιγμές και χωρίς να έχουν κανένα απολύτως προσωπικό όφελος, τον πήραν από το χέρι και στην ουσία τον έσωσαν. Τον έβαλαν σε μια πορεία ζωής. Θέλει λοιπόν τα ονόματά τους, οι πράξεις τους, ο κόσμος τους, να μείνει στη μνήμη. Και δεν είναι και τυχαία βέβαια η αφιέρωση που κάνει, θα τη σχολιάσουμε και για κάποιον άλλο λόγο πιστεύω πιο μετά, στο θείο μου τον Τίτο. Πιστεύω ότι, ναι, πρέπει να μας πει και κάτι πολύ συγκεκριμένο θα μας πει, πιστεύω. Νομίζω ότι, τουλάχιστον εγώ έτσι όπως βλέπω ένα αυτοβιογραφικό αφήγημα, αυτό είναι ένα έναυσμα για να ξεκινήσει μια συζήτηση. Εκτός αν κάποιος από εσάς θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο, πέραν αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να... Ας τα πούμε. Ποιος θέλει να εκφράσει την Ελένη? Νομίζω ότι ξεκίνησε. Εσύ. Εγώ. Θέλω να ξεκινήσω γιατί με προκατέλαβες με το που ήρθαμε και είμαι πολύ... έχω μεγάλη αγωνία να... Εγώ είμαι μια απλή αναγνώστρια, γιατί δεν έχω καμιά ειδικότητα. Όλοι αυτά. Λοιπόν, να είμαι ειλικρινής, όταν προτάνησα το βιβλίο, το όνομα Μπούκουρας το είχα ακουστά, αλλά δεν... Καταρχάς δεν με βοηθάει η μνήμη μου καθόλου. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, αλλά ακόμη και τετράδιο που κρατάω, ξεχνάω και τι γράφω στα βιβλία, στα τετράδια μου. Τέλος πάντων. Για πέντε ότι Μπούκουρας, λοιπόν, πριν να δω το βιβλίο, λέω γνωστό όνομα, αλλά τι έχει γράψει αυτό, τι έχει γράψει. Τίποτε πλάκα. Ανοίγοντάς το, ομολογώ ότι με ξένησε η απόλυτη απλότητα. Η απόλυτη απλότητα. Λέω, αυτό δεν είναι λογοτέχνημα, αυτό είναι ψυχή. Έτσι το χαρακτήρισα. Και όταν το τελείωσα, είπα αυτό που είπα στον κύριο Μπούκουρα, ήταν σαν να έπινε σε ένα δροσερό νεράκι μέσα από σταμνή. Μία ομορφιά. Και επειδή είμαι 72 χρονών, είμαι παράλληλα ήσαν τον κύριο Μπούκουρα, σε άλλους τόπους και σε άλλες περιπτώσεις, ήμουν στη Κωνσταντινούπολη, είμαι παιδί μικροαστικής οικογένειας, αλλά όταν ήρθα εδώ για να σπουδάσω στην Ακαδημία, στην Παιδαγωγική, γνώρισα ανθρώπους, πάρα πολύ λαϊκούς, με τα κουζινάκια, με τις κουρτίνες, αντί για τα ντουλάπια στου ζωγράφου, με πέτρινο πάτωμα, γέλασα πάρα πολύ και για τις απόκριες, όπου υπήρξε και σε εμάς κάποιος θείος του άντρα μου, ο οποίος έβαζε το ταψί και έβαζε του γουδιού το χέρι και έπαιζε από κάτω από το ταψί, καταλαβαίνετε τη στάση, και γινόταν το γέλιο σαν χιούμορ και τα λοιπά, αυτά τα σόκινα, στο πούμε, ανάμεσα στις οικογένειες και τα λοιπά. Και επίσης όλη η ιστορία της Ελλάδας, παράλληλα με την ιστορία την ανθρώπινη. Και επειδή είμαι και πολιτικοποιημένη, διαπίστωσα ότι υπήρχε μια φοβερή ισορροπία και εξαιρετικές αλήθειες για την κατάσταση της Ελλάδας, τα όσα έζησε από την κατοχή μέχρι και σήμερα. Μου άρεσε αυτό που είπατε, ότι δεν ήταν μόνο ο Σεραίος ο λετήρας της πατρίδας μας, ότι ήταν όλοι όσοι πέρασαν. Γέλασα για την επαλήθευση του Α2, του γραφείου, κίνηση στο στρατιωτό, και είναι το Α2. Και τις απορίες που είχα, τις αφαντάζω κτλ. Και πιστεύω ότι ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο είναι, έγινε στην ικανότητα του συγγραφέα του, αν θα είναι ενδιαφέρον ή όχι. Το να διαβάσω μια απλή αυτοβιογραφία ενός μεγάλου έρωτα, εντάξει, μιας μεγάλης αγωνίας, εντάξει. Το να είναι όμως ξεκομμένο από τα κοινωνικά γεγονότα και από τα πολιτικά γεγονότα, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν θα μου έλεγε ιδιαίτερα κάτι. Πάντα οι ανθρώπινες περιπέτειες είναι ενδιαφέρουσες, αλλά ερήμην του κοινωνικού συνόλου
πόσο μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα και γενικευμένη. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το όμορφο, το ανθρώπινο βιβλίο και το ειλικρινές. Και τα ωραία λόγια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε επίσης στην Υπολίτσα. Έχω ένα φίλο κινηματογραφιστή. Μπορεί να το ξέρετε, λέγεται Βασίλης και Σίσομου. Ναι, το επίθετο ξέρω γιατί είναι πολιτικό. Δούλευε και στο γραφείο πολιτισμού, αυτό στο Υπουργείο Πολιτισμού και λοιπά. Τέλος πάντων, αυτός έτυχε να είναι εξάδελφος ενός συναδελφού μου, ο οποίος δεν φύγει τώρα, και με γνώρισε μέσα από το Facebook. Δηλαδή με τη λέει, μήπως ήξερες, έμενες εκεί στο Φάγκο, δηλαδή. Και βρέθηκε ότι ξέρω τον ξαδελφό του. Του πήγα και μια φορά σε μια εκδήλωση που είχε στην Ελλάδα, για ένα δοκιμαλιό που είχε βγάλει, του πήγα το βιβλίο μου γραμμένο έτσι, στο κομπλικό του οργάνου. Τελάθη, λοιπόν, αυτός μου είχε τις καλύτερες κριτικές. Γιατί όμως το λέω τώρα αυτό, έχει σημασία. Εκεί που είπατε ισορροπία, τον ίδιο, την ίδια λέξη χρησιμοποίησε. Δημήτρη μου λέει. Είχα διαβάσει την πολιτική του κουζίνα πολύ πριν γίνει, γιατί είναι φίλος μου το που μέτρησε από τα Κωνσταντινούπολης. Μου λέει, του είχα πει τότε να προσέξει, να κρατήσει αυτές. Σε σένα δεν χρειάζεται, τις έχεις κρατήσει ισορροπίες. Και εγώ τυχαία, κάποια παιδιά ήταν, βγήκε έτσι αυτό, ξέρετε, δεν το να γράψω τώρα, να κάνω καλολογικά στοιχεία, βγήκε μόνο. Μα γι' αυτό σας είπα σαν μεράκι. Μπορείτε να τα περισσότερο αυτό, βγήκε έτσι. Και το ανθρώπινο ήθος, τους ανθρώπους που έχει μέσα, την ομορφιά, την ανθρωπιά, τη συμπαράσταση, τους τιμούς, τις βρισχές, όλα, ένα ειλικρινές ανάγνωσμα, ένα... Εγώ έτσι το επένα βιβλίο καρδιάς. Έτσι είναι. Ευχαριστώ που μου δώσετε. Μα τι λέτε τώρα. Θα ήθελα να πω τώρα για τους ανθρώπους που λέει μέσα, να πω ότι έκανε κάτι άλλο. Ότι δεν πήρε θέση ούτε για το χειρότερο. Ανέδειξε τα γεγονότα και άφησε στον αναγνώστη να δικαιώσει ή μη τον οποιοδήποτε από όλους αυτούς. Μα θείος ήταν, μα ξάδερφος, μα φίλος. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δεν σε προκαταβάλει. Για να ακούσουμε κάποιον άλλον, ή θα μας πει ποιος ήταν ο Τίτο για να καταλάβουν. Εντάξει, εγώ σαν μικρός βέβαια, τον θείο τον Αντώνη, τον έλεγα Άτζιτζι. Δεν ξέρω πολύ καθώς θείλετε, είχε περισσότερο. Πολλές φορές δημιουργούσε λέξεις. Το Νάιλο που θα διαβάσετε κάπου, κάτι τέτοιο. Μέσα σε όλα λοιπόν το Χρήστο, που είναι ένα Τίτο. Τώρα, δεν ξέρω, υπήρξε τότε και ο Τίτο, βέβαια, ο Τίτο, του Κωνσταντίας. Και δεν το τάφτιζα, αλλά δεν ξέρω, ίσως το Τίτο, άκουγα το όνομα Τίτο. Χρήστο, δεν προφέρεται χρονολογικό παιδί. Έχει κάποια σημασία όμως ότι βάζει, δεν λέει στο θείο μου τον Χρήστο, μέσα στο βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, δεν το λες πουθενά Τίτο, μόνο Χρήστο το λες. Και το είχα διαβάσει πάρα πολλές φορές αυτό το βιβλίο, τέλος πάντων για κάποιους λόγους, και στο τέλος πρόσεξα ότι έλεγε στο θείο μου τον Τίτο. Και μάλιστα τον πήρα τηλέφωνο και του λέω Τίτος είναι ο Χρήστος, έτσι. Λοιπόν, για μένα έχει σημασία, γιατί, Ελένη είπαμε, ναι, πάνω σε αυτό που είπες Ελένη, ότι γράφει με ειλικρίνεια. Είναι βέβαια ο Δημήτρης ο Μπούκουρας ο ενήλικας, ο οποίος τα γράφει αυτά, εννοείται. Αλλά αυτό ότι λέει το θείο μου τον Τίτο και όχι τον Χρήστο, εμένα με κάνει να πω ότι τα γράφει με ο Δημήτρης ο Μπούκουρας, αλλά τα υπαγορεύει ο Δημητράκης. Είναι φοβερό, δηλαδή. Έτσι όπως τα βλέπετε. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε αυτή η αφιέρωση εδώ. Μα γι' αυτό είναι κατόρθωμα. Θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ότι σε όποια σημεία περιγράφω, μάλλον στην αρχή του βιβλίου μέχρι μέσα, περιγράφω τα παιδικά μου αυτά χρόνια. Έχω την ευτυχία να έχω πολύ δυνατή μνήμη. Τρομερή μνήμη. Αλλά τώρα το αναλύω και λέω γιατί, πώς γίνεται. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Καθόμουν και στα σκαλάκια και παρατηρούσα τον κόσμο. Και αυτό το μπήκε μέσα μου, στο μυαλό μου. Δεν θα ξεχνάω πια αυτά όλα που έζησα. Κάτι πιο απλές λεπτομέρειες με τη ρίτα, με τη μεγάλη μητέρα, αυτά τα θυμάμαι σαν να τα βλέπω μπροστά μου. Ας τον πατέρα μου όταν ήρθε και μίλησε καλά. Λες και το βλέπω τώρα, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι τα βλέπω μπροστά μου τώρα όλα αυτά. Και έτσι και όταν έγραφα, θα λέγαμε να η γυναίκα μου, θυμάται πόσο γρήγορα έγραψα.
ούτε κάτι να σκεφτώ, να κάνω κανονικά στοιχεία, ξέρω τι κάνω πράγματα. Άλλα πράγματα γράφω έτσι. Γι' αυτό είναι καλό. Και για μένα γι' αυτό είναι καλό. Είναι πραγματικές μνήμες και είναι όλο που κατέβει με την ιστορία, θα το διαχειριζόμουν αλλιώς. Και ειδικά για τα πολιτικά, ίσως όμως να ήρθε μετά η πέτα. Την αυλή που περιγράφεται. Έχω δει αυλή τέτοια. Την αυλή που περιγράφεται. Αυτό το γύρω-γύρω τα καμάρια. Τέτοια πάνω καθόταν οι ιδιοκτήτες. Αυτό έλεγα και εγώ. Όχι, εγώ μίλησα πάρα πολύ. Ακριβώς με συγκίνησε γιατί θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, τα πρώτα παιδικά, που ήταν αυτές οι αυλές, που ήταν το σπίτι της γιαγιάς, που είχε τα δωμάτια γύρω-γύρω. Αλλά ανεξάρτητα από όλο αυτό το αφήγημα που είναι το βιογραφικό και που είναι τόσο απλά δοσμένο και θέλεις να δεις αυτό το παιδάκι τι έγινε, μα τι έκανε, γιατί τα βιώματά του ήταν φοβερά. Έτσι, στα μάτια τα δικά μας τώρα, το τι έζησε, ήταν φοβερό. Όμως αυτό το παιδί, χέρι με χέρι που το έπαιρνε ο ένας με τον άλλον, έβρισκε το δρόμο του σιγά σιγά. Ανεξάρτητα από αυτό όλο, με συνεκίνησε πάρα πολύ η ιστορία αυτή καθεαυτή, που δεν είναι σαν ιστορικό πλέον γεγονός, αλλά είναι η ιστορία μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που την έζησαν. Και σωστή τοποθέτησή σας, αυτή τις ισορροπίες που κρατάτε, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να μην παίρνεις τη θέση από εδώ και από εκεί, γιατί έχεις βιώσει τόσα πολλά που βλέπεις ότι έτσι μπορεί να προχωρήσει ένας άνθρωπος. Εκείνο που μου έλειψε λίγο είναι η προσωπογραφία του Χρήστου. Διότι με πολύ τρυφερότητα όπου τον αναφέρεται, για έναν πολύ καλό άνθρωπο ταλαιπωρημένο, γιατί είχε και αυτό το κουσούρι σε εισαγωγικά όπως... και έδινε, αυτός ο άνθρωπος έδινε. Περίμενα κάτι παραπάνω, ίσως να μην θέλατε να πείτε παραπάνω, ίσως να σας πόναγε λίγο, δεν ξέρω. Ήταν λίγο. Πιστεύω ότι ήταν πολύ σπουδαίος ο Χρήστος στη ζωή σας. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίος, εγώ σας έγραψα ένα βιβλίο γι' αυτό. Αυτό σας λέω. Είναι πολύ. Χρήστος του Πολιτεία, τόσο πολύ. Χρήστος του Μπαλή. Ναι. Εδώ λοιπόν φαίνεται μέσα όμως συνέχεια οι αναφορές σε πολλά πράγματα. Ναι. Και εκεί που τραγουδάει. Και εκεί που ήταν ερωτευμένο με την κόρη του Σαλίγκα. Ναι. Και η συνήθεια αυτή. Και τι έκανε, πώς έκανε τη δουλειά, πώς δούλευε, τι έκανε στις αδερφές του που τις πήρε το πανωτροφείο. Καλά, τη δική μου περίπτωση δεν τη συζητάω, είναι κάτι άλλο, έτσι. Κοιτάξτε, έκανε και άλλα πράγματα που όμως δεν θα πηγαίνανε εδώ στο βιβλίο, γιατί το βιβλίο γράφτηκε μεν. Δεν είναι αφιέρωμα στη ζωή στον Χρήστο. Όχι, είναι αφιέρωμα αγάπης σε αυτόν τον άνθρωπο το βιβλίο, αλλά δεν είναι για τον Χρήστο. Εκεί περιγράφουν και άλλους ανθρώπους. Και ξέρετε, και στα πολιτικά και αυτά, περνάει λίγο έτσι, γιατί αν ήθελα να γράψω λοιπόν, δεν γράφω ιστορία, θα ήταν πέντε βιβλία. Ναι, και ήταν διαφορετική τοποθέτηση. Προσπαθούμε το μέτρο, ναι. Έβγαινε μόνο που σας είπα. Ναι. Για το Χρήστο, σας είπα, πώς γράψω ένα βιβλίο ολόκληρο. Μπορεί κάπου να γράψω ένα βιβλίο. Ναι, γιατί είναι ενδιαφέρον τι αισθανόταν αυτός ο άνθρωπος που έδωσε τόσα πολλά γύρω-γύρω, σε όλη την οικογένεια. Ήταν πολύ σημαντικός σε όλη την οικογένεια, όχι μόνο στο Δημητράκη. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Το γνώρισα. Έτσι ήταν. Όμως, το μερικά πράγματα τα αφήνω μόνο. Ναι. Και καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει, ας πούμε, σε μια μόνο, θα σου πω, ένα κομμάτι βιβλίου. Εκεί που με αφήνει, στον αδερφό. Αυτό για μένα είναι μαχαίρι. Ναι. Εκεί είμαι. Για σκέφτε τώρα να έγραφα τρεις σελίδες για αυτό, ναι. Μπορούσα. Είναι συναισθηματά. Κι όμως αυτές τις πέντε γραμμούλες που γράφουν, γράφει, καταλάβετε εσείς, να μπείτε εσείς στον Χρήστο μας. Δεν ήθελα να πω πως έτσι άφηνε, σκεφτόταν το μόνο πράγμα που μου ζητούμε εδώ και όπου θα πάω τώρα και το βράδυ θα γυρίσω και θα δω το μητράκι. Ξέρετε πώς θα το κάνω όπως ήθελα. Καλά, πάψε ναι. Σε εσάς. Ναι. Δεν είναι ο τρόπος που γράφετε έτσι. Ναι. Όχι, στον αναγνώστη να καταλάβει, να προσπαθήσει να μπει και να πει πού αυτός ο άνθρωπος, πώς άφησε τώρα. Γιατί όμως και κάτι άλλο βγαίνει. Πώς είχε το αίσθημα της ευθύνης.
Τον δίνει το Χρήστο. Το δίνει το Χρήστο μέσα από τα μάτια τα δικά του. Γιατί κάνει αυτοβιογραφικό αφήγημα. Αν έγραφε μυθοπλασία, τότε θα είχε το Χρήστο να σκέφτεται, ίσως θα έβαζε πολλά. Όχι, όπως ήταν τεμπέλος, γιατί αυτός άνθρωπος. Θα ήταν άλλο πράγμα όμως. Δεν αγαπήθηκε από γυναίκες, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να αγάπησε όμως γυναίκες. Και αγάπησε. Ναι. Γιατί αυτό είναι πραγματικότητα φοβερή. Δεν ξέρω πόσο πραγματικότητα είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ούτε και εδώ αυτό, δεν μπορούσα να το περιγράψω αυτό, δεν ήθελα. Βγαίνει μόνο. Λοιπόν, και σκεφτείτε τώρα έτσι, πώς ας πούμε, τι λύνει, τι έχει κάνει το ζωή. Πάρα πολλά. Ναι. Και μου άρεσε βέβαια πάρα πολύ η τοποθέτησή σας στην πολιτική έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί ζήσαμε πραγματικά, μπήκαν σε μία σειρά, εγώ βιώσει όλα αυτά διότι είμαι στην ίδια ηλικία. Ναι. Οπότε πραγματικά μπήκανε σε μια σειρά πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάθε μέρα γίνονται και περνάνε και είναι και σχεδόν απαρατήρητα ίσως. Μετά όταν φύγει το γεγονός ή φύγουν όλα αυτά αρχίζεις και σκέφτεσαι ή διαβάζεις. Έτσι τα βάλετε σε μια τάξη και κατάλαβα πάρα πολύ. Ήταν πολύ, πολύ ιστορικό το βιβλίο σας. Κι όμως η ιστορία. Είναι ιστορικό. Ό,τι με ακούμπησε, καταλάβατε. Δεν κάνω ανάγκη. Το είδα γραμματικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Τη σκοτώσανε. Με συνοπτική διαδικασία. Λοιπόν, θα μπορούσα να γράψω και ένα βιβλίο. Ολόκληρο. Πώς έγινε. Να κάνω κριτική, να μιλήσω για τον κομμουνισμό, για το αυτό, για το κομμουνισμό, για το ΕΑΜ, για όλα αυτά. Δεν μπορούσα, τα ξέρουμε. Βέβαια και από αποθήματα βιβλιογραφία. Δεν τα έζησα, αλλά. Με κατάσταση να σκεφτείτε, επειδή είπα την μνήμη μου, θυμάμαι προσοχή, ομιλή, προχωνή. Και θυμάμαι πού το είδα, στη Σοφοκλέως.